Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Αναγνώστου και παρακολουθείτε το στόμα δελτίο ειδήσεων της citizentv.gr. Αποκλεισμένη παραμένει από εχθές η Ρησός εξαιτίας των οδοφραγμάτων που έστησαν οι κάτοικοι στις εισόδους του χωριού, διαμαρτυρώμενοι για τη συλλήψη των δύο κατοίκων. Την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη διέριξαν άγνωστοι παίρνοντα στάματα των πιστών και μια σημαίνια μήτρα, η οποία ήταν τοποθετημένη πάνω στη λάρνακα των λειψάνων του Αγίου, που όμως δεν κατάφεραν να ανοίξουν. Περίπου 500 εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της πόλης συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο Γεννηματάς σήμερα το πρωί. Το μεσημέρι έκλεισαν τον κόβο της Ευαγγελίστριας, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας καταλήγοντας στην πλατεία Αριστοτέλους. Γενώσιμα τύπου Viagra πουλούσε μέσω ίντερνετ ένας 35χρονος από τη Θεσσαλονίκη, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας για παράνομη διακίνηση και διάθεση μέσω διαδικτύου φαρμακευτικών προϊόντων. Χάσαμε τους Έλληνες, διαπιστώνουν οι ξενοδόχοι της Θεσσαλονίκης που βλέπουν ότι σε 4 χρόνια της κρίσης χάθηκαν 500.000 διεκτερεύσεις Ελλήνων από τα ξενοδοχεία της πόλης. Λουκέτο, στο τρίτο και τελευταίο κατάστημα της Pizza Hut που λειτουργούσε στην πόλη, έβαλε 3 Food Plus. Το προηγούμενο διάστημα είχε αναστείλει λειτουργία και σε άλλα 2 καταστήματα, σε Καλαμαριά και Χαριλάου. Δίκτυο παράνομης διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων χρυσού από την Ελλάδα στην Τουρκία αναζητούν οι ιταλιανικές αρχές σε συνεργασία με το ΣΔΟΕ και την αστυνομία. Μάλιστα, μέχρι χθες δεσμεύτηκαν περίπου 40 κιλά χρυσού. Για αύριο Παρασκευή, ο ουρανός θα είναι συνδυασμένος με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νότιους ανέμους έως 3 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι περιμένουμε βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Αυτές ήταν λοιπόν και οι ειδήσεις μέσα σε 2 λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!